το βήμα αποκλειστικά και μόνο στον κύριο Βελιγιάννη. Τελευταία ομιλία για τη βραδιά. Ελπίζω να μην σας κουράσω και να μην μας καθυστερήσω για να πάμε μετά για το δείπνο. Νομίζω ότι είναι λίγο κουραστικό να έχεις τον ίδιο ομιλητή για 2-3 ώρες. Φαίνεται ότι μιλάει ακατάπαστα, είναι άλλο το θέμα. Συγχωρέστε με γι' αυτό, αλλά γίνανε οι αλλαγές. Θα μιλήσουμε για τις ορμόνες. Τον ασθενή μας, ο οποίος παίρνει ορμόνες, γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δίνουμε ορμόνες στον ασθενή μας για να τον βοηθήσουμε με τον καρκίνο του προστάτη. Αλλά πολύ συχνά έρχεται ο ασθενής στο γιατρό και λέει: «Γιατρέ, ναι, ωραία, μου τις έδωσες. Καταλαβαίνω. Το έκανες για το καλό μου, αλλά ξέρεις, δεν αντέχω. Έχω εξάψεις, έχω κούραση. Δεν αντέχω. Βρες λύση, αλλιώς εγώ θα τη σταματήσω». Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά. Και βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Από εδώ και 7 δεκαετίες που ο Χάγκινγκς μας έδωσε την έννοια της στέρησης των ανδρογόνων, με διαφορετικό βέβαια τρόπο, υπάρχει. Θεωρώ, το είπα πριν με τη μαγνητική, είναι πάντα πολύ σημαντικό, για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, να μιλάς με τον ασθενή σου. Να του πεις ότι θα σου προσφέρω ωφέλη, προφανώς το μεταστατικό, χρειάζεσαι τη θεραπεία γιατί θα ωφεληθείς. Απ' την άλλη, μπορεί και να έχεις ανεπιθύμητες ενέργειες από την θεραπεία. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο, ο ασθενής δεν αποφασίζει, μάλλον αποφασίζουμε εμείς ή οι συγγενείς του. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι αν οι ασθενείς ξέρανε τις ανεπιθύμητες ενέργειες επιλογές, ίσως ήταν λίγο πιο μαλακοί, ίσως τις ανέχονταν καλύτερα. Πόσοι από εσάς ενημερώνετε τους ασθενείς σας όταν τους ξεκινάτε την ενεσούλα για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες? Πόσοι? Ωραία. Τους λέτε για εξάψεις, κόπος και μέχρι εκεί, τους κατεβάζετε όλο το κατεβατό? Πόσοι λέτε για τα βασικά ή 1-2? Τι θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό? Τα πιο σημαντικά, ας πούμε. Βρήκα ενδιαφέρον αυτό το άρθρο από τον Καναδά, οι οποίοι προσπάθησαν να βρουν γιατί όλες οι χώρες δεν λέμε το ίδιο στον ασθενή. Και φαίνεται ότι έχει να κάνει, και εδώ φαίνονται ποιες, δεν φαίνεται καλά, ποιες θεωρούν πιο σημαντικές και δεν τις αναφέραν όλους τους ασθενείς. Έχει να κάνει διαφορά με τον πολιτισμό του καθενός. Σε κάθε χώρα δεν παίρνουμε certain decision. Ίσως ο ασθενής στην Καναδά και στη Δυτική Ευρώπη είναι να αλλάξει την άποψή του. Αλλά στην Ανατολική Ευρώπη δεν περιλαμβανόταν η Ελλάδα, αλλά στην Ανατολική Ευρώπη δεν ισχύει το ίδιο. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρει τι πρέπει να περιμένει. Όταν ξεκίνησα να ετοιμάζω αυτή την παρουσίαση, ξεκίνησα με αυτόν τον ασθενή. Ωραία, ένας ας πούμε κλασικός ασθενής, κάποια ηλικία με τα συνοδά προβλήματα υγείας. Θα σας πω γιατί δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ο οποίος ήρθε στο ιατρείο, του διαγνώστηκε σταδιακά, βλέπετε τα νούμερα, με ντενόβο μεταστατικό καρκίνο και του ξεκινήσαμε με μια ένεση, εντάξει, με την πικαλουταμίδη στην αρχή. Και ήρθε στους 3 μήνες με hot flash. Υποθέτω όλοι θα λέγαμε υπομονή στην αρχή. 3 μήνες, η δεύτερη ένεση. Συμφωνούμε? Στους πρώτους 3 μήνες. Αλλά αυτός ο ασθενής ήρθε και ξανάρθε και ξανάρθε. Και λέει: «Ωραία, πάμε να συζητήσουμε για αυτό τον ασθενή». Νομίζω ότι δεν είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα. Νομίζω ότι έχω πολλούς ασθενείς. Δεν είναι ο ασθενής με την πέτρα που είδαμε προχθές ή ο ασθενής με την νυχτουρία που είδαμε χθες. Οι ασθενείς μας είναι αυτοί 15. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν θα είναι μόνο ομιλία, αλλά δεν θα είναι ένας ο ασθενής μας, είναι όλοι αυτοί 15. Αυτό είναι ένα review article πολύ πρόσφατο που λέει όλες τις πιθανές επιπλοκές, ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να έχει ο ασθενής μας. Και πιστεύω ειλικρινά ότι δεν είναι ένας ο ασθενής που συζητάμε, γιατί ναι, το gold standard είναι να το δώσουμε στο μεταστατικό. Κοιτάτε όμως πόσες άλλες περιπτώσεις δίνουμε ορμόνες και προκαλούμε μέσα συσσαγωγικά τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα guidelines μας δίνουν τη δυνατότητα να δίνουμε και σε μη μεταστατικό καρκίνο, δεν λέω για αυτές τις περιπτώσεις, το ενδιάμεσο κινδύνου που θα κάνει και το υψηλού κινδύνου ακτινοθεραπεία, σε ασθενή με τοπικά εκτεταμένο που θέλει, δεν μπορεί ή δεν θέλει να πάρει άλλη θεραπεία. Πόσοι θεωρείτε, ίσως όχι ουρολόγοι εδώ μέσα, αλλά η Ελλάδα είναι καταγεγραμμένο ότι έχει υψηλά ποσοστά υπερχρήσης των ορμόνων σε μη μεταστατικό, ότι δίνουν ορμόνες εύκολα σε έναν 77η, του διαγνώσαν ένα Gleason 7, δεν θέλουν ή δεν μπορούν να τον χειρουργήσουν, δεν θέλει και ο ασθενής ακτινοβολίες και τον ξεκινάνε ορμόνες? Νομίζετε ότι είναι πολύ? Αρκετοί? Θα έπρεπε? Δηλαδή συζητάμε να τον βοηθήσουμε με τις ανεπιθύμητες ενέργειες επιπλοκές, μα γιατί τον βάλαμε σε αυτή τη? Και γι' αυτό έχω ξεκινήσει λίγο ανάποδα. Δεν θα πάω με τις εξάψεις, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Γιατί να φτάσουμε, η πρόληψη δεν είναι
το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, στην ιατρική. Γιατί να φτάσω να του προκαλέσω τις ανεπιθύμητες ενέσεις? Μπορώ να κάνω λίγο διαφορετική τακτική. Δεν θα σας κουράσω. Είναι ενδιαφέρον αυτός ο ερευνητής εδώ, Σαχίν, είναι ο ουρολόγος στο ΕΣΜΟ. Μεγάλος αριθμός χωρών, όχι Ελλάδα, πολλοί ουρολόγοι. 100.000 άνθρωποι παίρνουν ορμόνες, το 23% παίρνουν για μεταστατικό και οι άλλοι για μη μεταστατικό. Προφανώς ο μεταστατικός δεν είναι τόσο συχνός, αλλά 77% μη μεταστατικό. Και η Ανατολική Ευρώπη, δεν περιλαμβάνει η Ελλάδα, είχε το υψηλότερο ποσοστό χρήσης των ορμονών. Εξαρτάται από το, ο ίδιος έδειξε ότι εξαρτάται από το ποιο γιατρό θα συναντήσουν. Ναι, άμα συναντήσουν εμένα, μπορεί να μην του δίνουν ορμόνες στο PAF3α Gleason 7 79 χρονών, αλλά πολλοί θα τους δώσουν. Οπότε πάμε λίγο ανάποδα. Υπάρχει κανείς εδώ που δεν δίνει, που θα σκεφτεί να μην δώσει, που τολμά να σκεφτεί να μην δώσει ορμόνες σε μεταστατικό? Υπάρχει κάποιος που δεν έχει δώσει ορμόνες σε μεταστατικό? Κανένας. Ωραία. Τα ευρωπαϊκά guidelines λένε ότι, κοίτα να δεις, αν ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός και το θέλει, δεν ξέρω, είναι σεξουαλικά ενεργός, φοβήθηκε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις δοκίμασε για λίγο και δεν τις μπορούσε, μπορείς να το κάνεις. Στηρίζεται σε αυτές τις παλιές μελέτες των Veterans Administration και μπλα μπλα, οι οποίες λένε ότι, κοίτα να δεις, λογικό είναι. Τον αφήνεις χωρίς θεραπεία, μεγαλύτερες πιθανότητες να εξελιχθεί νόσος, αλλά μάλλον δεν αλλάζει κάτι στην επιβίωση αν τα ξεκινήσεις τώρα ή πιο μετά, που θα δεις ότι το πίεση εκτινάζεται ή στην απεικόνισή σου αυξάνονται οι μεταστάσεις. Βέβαια, η έρευνα αυτή από το Medical Research Council έδειξε ότι μάλλον δεν ισχύει. Οπότε νομίζω ότι ίσως είναι η επιλογή σε έναν 80, 82, 84 σε όλους αδύνατους ορμόνες, με μεταστατικό τελείως ασυμπτωματικό. Καρδιακή ανεπάρκεια, ζαχαρόδη διαβήτη, τα πάντα. Θα δίνατε όλοι? Προσδόκιμο επιβίωση, να μην ρωτήσουμε για αυτό. Συγγνώμη. Προσδόκιμο επιβίωση. Αυτό δηλαδή, λέω. Αυτό, εντάξει, το άφησα λίγο, αυτό... πρόσθεσα και όλα αυτά. Άμα βάλουμε το προσδόκιμο, νομίζω έπεσε εκεί κάτω. Ναι, αν έχει χαμηλό προσδόκιμο. Αν ήταν έτσι, δεν θα τον διερευνούσαμε καν. Ναι, αλλά επειδή μπορεί να το έχει διερευνήσει κάποιο άλλο ή επειδή μα το έστειλε ο παθολόγο που αποφάσισε να του κάνει PSA και το βρήκε 20 και σου έρχεται. Πώς θα κάνανε βιοψία, αρκετή νομίζω. Ξαναλέω, ίσως όχι εδώ μέσα. Αλλά μια επιλογή είναι αυτή. Δεν θα έχει ανεπιθύμητες επιπλοκές που να μην τις ανέχεται, αν δεν του δώσουμε. Κάνει κανείς διακοπτόμενο ανδρογονικό? Αρκετή. Νομίζω παλιά ήταν λίγο πιο πολύ. Τα δεδομένα υπάρχουν, αλλά δεν είναι και τόσο ισχυρά. Αλλά είναι μια επιλογή. Ποια είναι η λογική? Δεν θα του δώσω για μια. Έρχεται και μου διαμαρτύρεται. Αυτό δεν συζητάμε. Αυτός ο ασθενής μας είναι. Δεν έχει σημασία τι έχει. Διαμαρτύρεται για κάποιο από όλα αυτά που μπορεί να έχει. Και του λέμε, σκεφτόμαστε ότι αν δεν τα πάρει, για μια περίοδο δεν θα έχει. Βέβαια δεν ισχύει απόλυτα, γιατί ξέρουμε ότι για πολλές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες διατηρούνται για αρκετό καιρό από την ώρα που θα σταματήσουμε. Θα είναι καλύτερα χωρίς να λαμβάνει ορμόνες. Όσοι σε άλλες χώρες σκέφτονται το cost effectiveness, θα βοηθήσουμε και λίγο τα οικονομικά του κράτους. Εντάξει, αυτό είναι συζητήσιμο πολύ, ότι θα καθυστερήσει η ορμονοαντοχή. Το λένε τα guidelines, ναι, ωραία, πολύ καλά κάνετε. Μπορείς να το προσφέρεις, αλλά καλά όχι σε τόσους πολλούς, λέει. Ασυμπτωματικούς, που το θέλουν πολύ, δεν λέει κάντε το, full, που πρέπει να έχουν όμως ανταποκριθεί. Γιατί έχουν αυτή τη μελέτη και άλλες μελετούλες, αλλά από τη Southwestern Oncology Group. Είναι καλή γιατί έχει μεγάλο αριθμό ασθενών, είναι όλοι με μεταστατικό. Γιατί οι άλλες μελέτες είχαν μεικτές ομάδες πληθυσμού, δηλαδή και μη μεταστατικό. Αλλά βλέπετε, γιατί μπήκανε μόνο οι μισοί στη μελέτη? Δεν ήταν κατάλληλοι. Ήταν συμπτωματικοί, δεν είχαν καλή ανταπόκριση. Άρα καταλαβαίνετε ότι αμέσως δεν μπορούμε να το κάνουμε σε όλους μας τους ασθενείς. Και με πολλά χρόνια follow-up, έχει θέματα η μελέτη, έχει αρκετά bias, έχει θέματα, έδειξε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα ακόμα και 15 χρόνια μετά στην επιβίωση των ασθενών αυτών. Πόσοι όταν έχετε έναν μεταστατικό ασθενή, τον ξεκινάτε ορμόνες, του ξεκινάτε αυτή την κακομοίρα, την εμπικαλουταμίδη στην αρχή, του κάνετε την ενεσούλα και δεν, η άποψή μου, και δεν ξεχνάτε να σταματήσετε την εμπικαλουταμίδη. Πόσοι δίνετε και τα δύο μόνιμα? Κανένας. Όλοι το σταματάμε. Ωραία. Οπότε δεν χρειάζεται πολύ κουβέντα εδώ πέρα.
Πολύ μικρό το όφελος, προφανώς έχει να κάνει με τα ανδρογόνα από τα επινεφρίδια και όλα αυτά. Τέλος πάντων, υπέρ και κατά οι μελέτες, είναι όμως και αυτή μια επιλογή. Θα μου πει κανείς, γιατρέ, τι μου λες, θα περιορίσεις τα hot flash και αυτά, θα περιορίσεις τις ανεπιθύμητες ενέργειες του Ισμπικαλούτου αμύδης. Αν ο ασθενής σας έχει έρθει με τη γυναικομαστία, την επώδυνη και μόνο, ωραία, μπορείς να τον βοηθήσεις σημαντικά. Νομίζω αυτό έχει απαντηθεί εδώ και καιρό. Πιο παλιοί, ίσως δεν ξέρω αν είχαν επιτύχει ασθενείς που παίρναν μπικαλουταμίδη 150 μιλιγκράμμ, νεαρούς που θέλαν τη στήση τους, θέλαν τη λίπητο. Έχει θέματα, έχει σημαντικά θέματα. Νομίζω κανείς δεν το κάνει, εκτός αν το έχει ζητήσει ένας πολύ νεαρός ασθενής, τον περιγράψαμε. Κανείς. Τέλεια. Καθίστε όμως. Είδαμε πριν ότι σε πολλές χώρες του κόσμου και μάλλον όλοι συμφωνήσαμε ότι στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό δίνουμε σε μη μεταστατικά. Δώσαμε σε αυτό το κακομοίρι με εισαγωγικά 75 που δεν μπορούμε να του κάνουμε χειρουργείο ή δεν θέλουμε, δεν θέλει ακτινοβολία και του δώσαμε τώρα για ένα Gleason 7 TAF2 σε άμφο καρκίνο, ξέρω εγώ, ένα σκληρό καρκίνο, μέχρι εκεί, του δώσαμε ορμόνες. Γιατί να του κάνει έννηση, έχει αποδειχτεί, γιατί να μην του δώσει μόνο μπικαλουταμίδη. Θα έχει και καλύτερη σεξουαλική επιθυμία. Και καλύτερη στήση, γιατί δεν του κάνει ένεση. Σκεφτείτε αυτή την επιλογή. Και βέβαια, σε περιπτώσεις όπως ξέρετε πρόσφατα από την RTOG και την άλλη, τη γαλλική, την Getouk, στους ασθενείς που έχουν βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική, φαίνεται ότι εκτός από κοινοβολία βελτιώνεται η επιβίωση, πρέπει να δώσουμε και ορμόνες. Η RTOG, η Getouk έλεγε 6 μήνες LHRH. Η Getouk λέει 2 χρόνια μπικαλουταμίδη. Οπότε θέλω να πω ότι αυτόν τον ασθενή που θα του κάνετε ακτινοβολίες και θέλετε να του δώσετε ή θα του δώσετε ορμόνες, μπικαλουταμίδη. Δεν λέω ότι δεν έχει ανεπιθύμητες ενέσεις επιπλοκίες, αλλά δεν είναι LHRH, δεν καταστέλλεται, διατηρεί την τεστοστερόνη. Οπότε νομίζω ότι πριν φτάσουμε να έχουμε τα προβλήματα, εάν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, το λένε κατά περίοδο στα ευρωπαϊκά guidelines, διακοπτόμενο, όχι complete, ίσως και καθόλου ορμόνες. Δεν χρειάζονται όλοι οι ασθενείς. Αυτή μια περίπτωση, ένας ασθενής ενδιάμεσου κινδύνου που θεωρητικά πρέπει να πάρει για σύντομο χρονικό διάστημα ορμόνες, έχει επιλογή. Θεωρητικά πάλι βραχυθεραπεία λίγο στην Ελλάδα. Το ίδιο λένε και οι Άγγλοι. Τώρα, επειδή το ζήσα, γι' αυτό το έχω βάλει, τα ιστρογόνα δεν τα έχουν ζήσει πιο παλιοί. Μπορεί να μας περιγράψουν τραγικές καταστάσεις, τα έχουμε διαβάσει πιο νέοι. Έχει ακούσει κανείς για την batch trial, υπάρχουν πολλές μελέτες. Έχει ακούσει κανείς για την batch trial. Δεν είναι γραμμένη στα guidelines ακόμα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ χώρο. Τι λέει, η batch trial είναι μια προοπτική, τυχιοποιημένη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο και στους οποίους οι μισοί γίνονται randomized και παίρνουν ένεση και άλλοι μισοί παίρνουν τα patches ιστρογόνων. Και μελετάει να δει αν θα έχουν διαφορά σε διάφορους παράγοντες. Προφανώς, πτώση του PSA, τεστοστερόν νευρισμού, αν αντιμετωπιστεί ο καρκίνος που μας νοιάζει, δηλαδή περιοριστεί τέλος πάντων η δράση που υπάρχει και βέβαια λιγότερα συμβάματα. Επειδή η φάση 2 πήγε πολύ καλά, κάνουν recruitment για τη φάση 3 και βασικά τι λέμε, όταν έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι και πιο μεγάλος, ήδη το οστικό του προφίλ είναι κακό, ίσως του προσφέρει ένα όφελος. Και φαίνεται ότι ενδιαφέρει πολύ και γι' αυτό και τα πρόσφατα, επίσης δεν ξέρω, η Σταμπίτη είναι μια μελέτη η οποία έχει προσφέρει πολλά και θα προσφέρει πολλά ακόμα, γιατί είναι μια συνεχιζόμενη μελέτη. Τα τελευταία δύο arms είναι το κάπα και το λάμδα. Το κάπα είχε το glucophase, το λάμδα είχε τα patches ιστρογόνων. Και υπάρχει ενδιαφέρον και φαίνεται ότι έχει να προσφέρει. Και οι ασθενείς έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Προφανώς δεν λέω να το χρησιμοποιήσει αύριο, αλλά επειδή οι ασθενείς διαβάζουν, μπαίνουν στο ίντερνετ, μέχρι και σκεύασμα, γιατί έψαξα, λέγεται ντερμεστρίλ, γυναικείο για πάτσεις στρογόνων υπάρχουν, νομίζω ότι θα έρθει σύντομα και μέσω της Stampede και θα είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να βελτιώσει αρκετές, κάποιες μάλλον, από τις ανεπιθύμητες ενέργειες, περιορίζοντας τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά. Έτσι γρήγορα, όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία τους πρώτους 2 μήνες και είδα έναν ασθενή στο follow-up του διευθυντή τέλος πάντων και ήρθε μέσα και μου λέει: όλα καλά, ρε γιατρέ, αλλά αυτά δεν κολλάνε. Και μου έδειξε στο πόδι του 3 πάτσεις και ειλικρινά σας το λέω, δεν ήξερα τι ήταν. Και μετά μπήκα στη λογική και το έψαξα και το είδα και επειδή ήμασταν κέντρο της στα PIT, μετά μπήκαμε και στα K και στα L Arms και. Καλά, δεν είχαν εγκαταληφθεί αυτά ότι έχουν περισσότερα καρδιαγγειακά. Γυρνάμε πάλι. Αυτά είναι παρεντερικά. Και θεωρητικά υπάρχει πιθανότητα να έχει λιγότερο. Ακριβώς.
Πάμε στο τελευταίο κομμάτι, σύντομο. Δεν θα είμαι ο πρώτος που θα μιλήσουμε, και ο κύριος Τζόρτζης και ο Πέτρος Σουντουλίδης έχουν περιγράψει πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές. Νομίζω ίσως το πιο συχνό, τα πιο συχνά, η βιβλιογραφία μάλλον αυτό λέει. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά? Ήρθε ο ασθενής ο προηγούμενος. Πάμε, ξεκινήσαμε με τον πρώτο, με τις εξάψεις. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά? Έχετε εμπειρία? Η πρώτη επιλογή, οι πρώτες επιλογές είναι οι ορμονικοί χειρισμοί. Προφανώς ξεχνάμε τα ιστρογόνα. Το ένα είναι ένα παράγοντα της προγεστερόνης, η μεντρόξη προγεστερόνη. Το σκεύασμα στην Ελλάδα είναι αυτό, 20 μιλιγκράμμ, συνήθως πρωί και βράδυ. Και η οξεϊκή κυπροτερόνη. Οι πιο παλιοί την ξέρουν, την ξέρετε? Το μη στεροειδές, το στεροειδές, συγγνώμη, αντιαδρογόνο. Το χορηγούμε ούτως ή άλλως, είναι μία από τις επιλογές. Στην Αγγλία πριν από 1,5 χρόνο υπήρχε έλλειψη για 3 μήνες εμπικαλουταμίδη και χορηγούσαμε για να αποφύγουμε το flare-up την κυπροτερόνη. Κανείς, κάποια εμπειρία, τι τον βοηθάει, τι δεν τον βοηθάει, τι θα προτιμούσατε? Ναι, κύριε Τζόρτζη. Ναι, νομίζω πως ναι. Βάζω σε κάποια καλλιτεχνικά που προτιμούσαμε. Ποιο απ' όλα? Το άνθρωπο. Ωραία. Αυτό το οποίο περιγράφεται και στα ευρωπαϊκά και στα αγγλικά guidelines είναι 50 μιλιγκράμμ επί 2. Αυτή είναι η δόση. Ξέρουμε ότι η κυπροτερόνη όταν τη χορηγείς κανονικά ως αντιαδρογόνο είναι 100 χωρισμένο σε 3 ή 4 δόσεις. Συνολικά όχι 100, 3 ή 4 φορές. Αλλά για τα hot flashes αυτή είναι η δόση. Η άλλη επιλογή είναι τα αντικαταθλιπτικά. Προφανώς έχει να κάνει με τους νευροδιαβιβαστές, τα επίπεδα της σεροτονίνης, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν. Από τα πιο γνωστά είναι η βενλαφαξίνη, η εφεξόρινη, ένα πολύ γνωστό σκεύασμα, και το ζολόφτ. Τα έχετε δοκιμάσει. Εντάξει, προφανώς ο ασθενής μας με τις ορμόνες είναι και λίγο καταθλιπτικός. Έχει και λίγο, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, ψυχολογικό. Οπότε ίσως το έχετε δώσει ήδη και έχει βελτιωθεί. Δίνετε, έχετε δώσει για εξάψεις κάποιος? Και ναι και όχι. Και διάφορα άλλα, δεν ξέρω, εντάξει προφανώς εδώ είναι ανάποδα, αλλά δεν βρήκα ανάποδη φωτογραφία. Και διάφορα άλλα φάρμακα, έχει κανείς εικόνα για αυτά? Όχι. Λοιπόν, οι Άγγλοι λένε, τα ευρωπαϊκά guidelines δεν έχουν τον κλασικό πίνακα των recommendations, τα γράφουν αυτά μέσα στο κείμενο. Οι Άγγλοι σου λένε με ντρόξη προγεστερόνη για 10 εβδομάδες, να δεις πώς θα πάει. Σκέψου και την οξεϊκή κυπροτερόνη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να του πεις στο ασθενού σου ότι δυστυχώς, όχι υπομονή απαραίτητα, είναι ένα πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά είναι ένα πρόβλημα σχετικά δύσκολο. Έχουμε δεδομένα για να υποστηρίξουμε τη χρήση αυτών και ενδεχομένως συγκριτικά. Αυτή είναι μια τυχιοποιημένη μελέτη. Δημοσιεύτηκε αρκετά πριν στο Lancet ο Oncologist από τον Ιρανή. Μεγάλος αριθμός ασθενών που παίρναν ορμόνες. Το 1/3 είχε εξάψεις, μεγάλο ποσοστό. Τυχιοποιήθηκαν ανάμεσα στα 3 αυτά φάρμακα και φάνηκε ότι όλα είναι αποτελεσματικά. Όλα όντως θα δουλέψουν και θα βελτιώσουν τις εξάψεις του ασθενούς μας. Οπότε όλα είναι δυνητικά και πρακτικά, γιατί τα έχουμε στην καθημερινή μας πράξη, επιλογές. Φαίνεται όμως ότι είναι κατώτερο το αντικαταθλιπτικό σε σχέση με τον ορμονικό χειρισμό, και ο ορμονικός χειρισμός δεν έχει διαφορά και τα δύο είναι ήδη αποτελεσματικά. Αλλά πρώτη επιλογή, και τα ευρωπαϊκά και τα αγγλικά λένε τη μεντρόξη προγεστερόνη. Μπορείτε να σκεφτείτε ίσως γιατί. Μάλλον η ερώτηση θα πάει στους πιο παλιούς που έχουν χρησιμοποιήσει την οξεϊκή κυπροτερόνη, δεν ξέρω. Καταρχήν σκεφτείτε ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο ούτως ή άλλως είναι ένα αντιδρογόνο που χρησιμοποιούμε στο μονοπάτι του καρκίνου του προστάτη. Οπότε μπορεί να αλλάξει πράγματα. Μπορεί να αλλάξει, θα αποτελεί complete androgen blockade αμέσως, διαπερνά τον αιματοκεφαλικό φραγμό, έχει άλλες, θα τις δούμε, ανεπιθύμητες επίσης ενέργειες και επιπλοκές, και μπορεί να αλλάξει και το βιολογικό στάτους του καρκίνου μας. Και δεν είναι ο σκοπός να δώσουμε κάτι στον ασθενή, να τον βοηθήσουμε με τις εξάψεις και να του κάνουμε μεγαλύτερο κακό. Οφελεί είναι η μη βλάπτην, ή τέλος πάντων αυτή η εικόνα. Υπατοτοξικότητα, καρδιαγιακά συμβάματα, και υπάρχουν, αυτό είναι ένα μόνο από αρκετά άρθρα. Δεν το γράφουν οι οδηγίες, το βρήκα ψάχνοντας, που λένε ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και μηνυγκίωμα. Και βέβαια τα αντικαταθλιπτικά, όλοι τα ξέρουμε, τυπλοποίηση της δόσης, σταδιακή διακοπή, υψηλό ποσοστό διακοπής λόγω όλων αυτών, γαστεντερικές διαταραχές, ζάλι, ναυτία και όλα αυτά τα προβλήματα. Ο βελονισμός, αυτός εδώ ο τύπος τον περιέγραψε πολύ αναλυτικά. Έχει και βίντεο, έχει σχεδιαγράμματα με το πού πρέπει να τσιμπάς.
Πάλι έχει να κάνει με το, τέλος πάντων, θα αλλάξουν οι νευροδιαβιβαστές. Και περιγράφει και ένα ωραίο πρωτόκολλο. Εντάξει, η μελέτη του είναι μια μελέτη με ένα level of evidence 2, η οποία δείχνει ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό και για αρκετό καιρό. Εντάξει, ο βελονισμός είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην καθημερινότητά μας, δεν είναι για τα hot flashes. Άπειρος κόσμος κάνει βελονισμό. Οπότε, αφού συζητάμε τις επιλογές, τι να πω, δεν ξέρω αν κάποιος έχει στείλει ποτέ κάποιον και βελτιώθηκε, αλλά σκεφτείτε το. Ίσως και ο ασθενής, αν δεν έχει βελτιωθεί με τα φάρμακα ή παράλληλα με τα φάρμακα, βελονισμός είναι. Η κυρία αυτή Στεφανοπούλου, ψυχίατρο στο Psycon College το 2015, δοκιμάσαν αυτό το, τέλος πάντων ονομάζεται Cognitive Behavioral Intervention. Η λογική είναι, είδατε πριν κάτι που λέγεται διαφραγματική αναπνοή, είναι αυτό το υπομονή, εγώ θα το έλεγα. Αυτό που λέμε, είδατε το βιβλίο μας γράφει, δεν μπορούμε να λέμε στον ασθενή μας υπομονή, πρέπει να βρούμε λύσεις. Πρακτικά είναι ένας πιο ωραίος τρόπος για να του λες υπομονή. Εντάξει, ζητάς λίγο, του λες πάρε πιο βαθιές ανάσες, άνοιξε το παράθυρο. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Καταλάβετε, θέλω να πω, δεν έχουμε λεπτομέρειες ακριβώς τι συζητάνε και τι τους προτείνουν, αλλά φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό. Αυτό είναι το treatment as usual, αυτό είναι αυτή η συμπεριφορική αλλαγή, η οποία φαίνεται ότι βοηθάει τους ασθενείς μας. Τα έχω βάλει τυχαία στη σειρά. Οι ασθενείς μας πάρα πολύ συχνά νιώθουν κουρασμένοι. Νομίζω είναι ένα πολύ πολύ συχνό πρόβλημα που εμφανίζουν οι ασθενείς μας. Όλα λένε άσκηση, 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 άσκηση. Μα στον κουρασμένο θα δώσω άσκηση. Δεν ξέρω, κάποιος μπορεί να το πει, ο ασθενής μπορεί να το πει. Και όμως, φαίνεται σε αυτό το συστηματικό review και μετανάλυση, με πολλές μελέτες, μεγάλο αριθμό ασθενών, ότι θα βοηθήσει τον ασθενή μας. Θα το βοηθήσει πάρα πολύ. Και υπάρχει μάλιστα από αυτόν τον Γκαλβάο ένα ολόκληρο προτινόμενο πρόγραμμα. Αερόβια, αναερόβια και σε γυμναστήριο και μόνο σου για 3 με 4 μήνες, χοντρά-χοντρά, και έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει. Αυτοί εδώ οι τύποι πήγαν και τρυπήσαν και τους μύες. Και πήραν και υλικό από τους μύες και κοιτάξαν ότι, ναι, όταν του δίνεις ορμόνες, μικραίνει, τα μυτοχόνδρια αλλάζουν. Όταν του κάνεις άσκηση, ξαναφούντωσε το κύτταρο. Άρα ο ασθενής, ο οποίος ήταν κουρασμένος λόγω των ορμονών, ξανανιώνει. Ναι, κύριε καθηγητά. Μετά από μια προσωπική εμπειρία σε σχέση με το κομμάτι της άσκησης, σε σχέση με πρόβλημα υγείας, εκείνο το οποίο γυρεύει ο ασθενής ή ο ιαθής ασθενής ή ο συνεχίζον να είναι ασθενής από το γιατρό του που του μιλάει για άσκηση είναι να ξέρει ο γιατρός του περί τίνος πρόκειται. Και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν θα το πέρναγα στον Ντούκου το προηγούμενο την αναλυτική ιστορία, διότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ας πούμε οι καρδιολόγοι λένε αερόβια, χωρίς να ξέρουν καν τελικά, οι πιο πολλοί, το τι σημαίνει αερόβια. Μα άμα αρχίσεις να τρέχεις πάνω στο διάδρομο, την αερόβια θα την κάνεις αναερόβια μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν θα πετυχαίνεις το σκοπό που υποτίθεται ότι έχεις. Την αναλυτική ιστορία, γιατί σας θυμίζω ότι πέρυσι πέρασε και ένας νόμος που πλέον μπορεί να συνταγογραφείται η άσκηση από τους γιατρούς. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε συμπεριλάβει στην εκπαίδευσή μας ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, ο γυμναστής, ο φυσικοθεραπευτής, ο οποιοδήποτε θα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία, εκτός αν το κάνετε εσείς, κύριε Δηλιάνη, έτσι. Είναι μια καλή... Ναι, θα μπορούσε. Πιο αποδοτικό οικονομικά θα είναι για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και επειδή βγαίνουν πλέον και personal trainers που κάνουν κατά ειδικό αντικείμενο προβλήματος υγείας τέτοιου είδους προγράμματα, θα πρέπει ο ουρολόγος που θα συστήσει αυτό το πράγμα να έχει το καταλογάκι εικόνα αυτό... και να ξέρει τι πρέπει να κάνει ο ασθενής. Ένα, δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα, γραμμένο οι οδηγίες ότι κοίταξε να δεις, σου συστήνω να κάνεις αυτά τα πράγματα. Βέβαια, να θυμόμαστε ότι συνήθως είναι και καρδιολογική αυτή η άρρωστη και έχουν δυσκολίες, είτε μεγάλες ηλικίες, είτε τα προβλήματα. Χρειάζεται εκτίμηση, αλλά να είναι αναλυτικό. Η οστεοπόρωση, εντάξει, η οστεοπόρωση σαν οστεοπόρωση δεν αποτελεί ανεπιθύμητη ενέργεια, θα έλεγε κάποιος, αλλά δυνητικά μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα με παθολογικά οστικά κατάγματα και πόνους. Τα λέτε όλα αυτά στον ασθενή σας. Σχεδόν σε κάθε σύγγραμμα ουρολογίας, από ελληνικά, ξένα, αγγλικά, αμερικάνικα, τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα, λέει. Ξεκινάμε ορμόνες. Σας ρώτησα πριν, τους λέτε για τις ανεπιθύμητες ενέργειες επιπλοκές. Μου είπατε ναι. Και σχεδόν όλοι μου είπατε και όλο το πακέτο.
τους λέτε να κάνουν αυτά τα πέντε, ας το πω έτσι, απλά πράγματα σε όλους, μαζί με τις, με τις ανεπιθύμητες ενέσεις. Ξεκινάς ορμόνες, κάνε και αυτά. Το πρώτο δεν το κάνει κανένα. Ναι, εντάξει, πολλά δεν θα κάνουν. Υπάρχει και η νοοτροπία, που στη στιγμή τουλάχιστον να πάω φαγωμένος και πιωμένος. Αλλά η διακοπή του καπνίσματος, περιορισμός του αλκοόλ, υγιεινή διατροφή, η άσκηση, την είδαμε. Και όχι καθιστική ζωή με πάρα πολύ ψηλό level of evidence, διαχρονικά, με αρκετά χρόνια διαφορά, έχουν αποδείξει ότι θα βοηθήσουν τον ασθενή. Και όχι μόνο στην οστοπόρωση, για την καλή υγεία και σε πολλά άλλα προβλήματα. Και το συμπλήρωμα με βιταμίνη D, δεν θα πω πολλά γι' αυτό, γιατί μάλλον θα με πλακώσει ο κύριος Μητρόπουλος, είπε κάποια προχθές, δεν είναι recommendation, αλλά περιγράφεται ότι είτε το ζωμέτα είτε το ντενόζουμα μπορεί να, σε έναν ασθενή που έχει οστεοπόρωση, που έχει οστεοπόρωση, να βελτιώσει την οστική μάζα και να αποφύγει τα οστικά κατάγματα. Άρα αυτό είναι το ζωμέτα κάθε τρεις μήνες και αυτό είναι η μικρή δόση του ντενόζουμα. Τέλος πάντων, η μικρή δόση του ντενόζουμαμπ, μην κάνουμε διαφήμιση, η οποία μπορεί να προσφέρει κάποια διαφορά. Και τα ευρωπαϊκά λένε μόνο στο μεταστατικό ευνούχο άντοχο και όλα τα άλλα είναι γραμμένα μέσα στο κείμενο. Οι Άγγλοι το προτείνουν όχι ρουτίνα στους ασθενείς για να αποφύγει την οστεοπόρωση, αλλά σε αυτούς που έχουν οστεοπόρωση. Γυναικομαστία. Ειδικά και με την πικαλούταμίδη ακόμα περισσότερο. Έχετε κάνει κάτι από όλα αυτά? Έχει κάνει κανείς, έχει στείλει ασθενή του για μαστεκτομή? Πιο παλιά, ποτέ, ίσως υπάρχει κανένας. Ωραία. Ακτινοθεραπεία. Έχει στείλει κανείς τον ασθενή του για μία δόση 8 γκρέι ακτινοβολίας? Αυτό κάποτε. Κάποτε. Πριν εγώ, ο κύριος Μπουμπούρης όταν ήταν σε εμάς, έκανε τα δοχεία. Οι Άγγλοι το κάνουν αρκετά. Αλλά θα πρέπει να το κάνεις προληπτικά, γιατί άμα το κάνεις πριν, γιατί άμα το κάνεις μετά, δεν θα έχει ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Με τη λογική ότι μπορεί να κάνει. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι μία δόση ακτινοβολίας, 8 γκρέι, δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή κάποιοι άντρες ασθενείς μπορεί να είναι πολύ γκρινιάριδες, είναι μία επιλογή. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις, υπερθεραπεία, προφανώς. Αλλά είναι μία επιλογή. Η ταμοξιφένη, ίσως και όσοι ασχολούνται με την ανδρολογία, το έχουν και λίγο πιο εύκολο, όπως με την κλωμιφένη για υπογονιδοτροπικούς υπογονιδισμούς. Οπότε ίσως το ξέρουν, το σκέσμα, το χορηγούν. Δεν ξέρω, το έχετε δώσει σε κάποιον ασθενή με γυναικομαστία και έχετε δει αποτέλεσμα? Ναι. Σε αυτή τη μετανάλυση, 6 προπτικές στοιχειοποιημένες, μεγάλος αριθμός ασθενών. Ο Βιάννη συνέκρινε, δεν είναι head-to-head μεταξύ αυτών των δύο, συνέκρινε την προληπτική ακτινοθεραπεία με την παρακολούθηση, με το να του πεις, αξίζει μεγάλα βυζιά, τι να κάνουμε πλέον, και την ταμοξιφένη, και τα δύο είναι αποτελεσματικά και στην διόγκωση των μαστών και στον πόνο. Η ταμοξιφένη πολύ περισσότερο αποτελεσματική, αλλά έχει κινδύνους. Δεν θα μιλήσουμε για το ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις την ανεπιθύμητη ενέργεια, το σύμβαμα, εγώ θα έλεγα, του σεξουαλικού προβλήματος. Πιο σημαντικό είναι ότι οι ασθενείς αυτοί πρέπει να υποστηρίζονται και να έχουν μια ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Υποστηρίζεται από όλους, βέβαια, expert opinion και από αυτό το working group. Και αυτός εδώ ο τύπος, δεν θα δοκιμάσω να πω το όνομά του, έβγαλε ένα εγχειρίδιο, ένα βιβλιαράκι και σου λέει: έχεις προβλήματα σεξουαλική ζωή. Προφανώς δεν θα σε βοηθήσει να έχεις τις, αλλά θα σε βοηθήσει να έχεις καλύτερη σχέση με τη σύζυγο και τη σύντροφο και να το κατανοήσεις το πρόβλημά σου και να νιώσεις λίγο καλύτερα και να μην έχεις κατάθλιψη. Και φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό από ό,τι λέει και παρουσιάζει. Σκεφτείτε και αυτά που είπαμε πριν, την πικαλουταμίδη. Εντάξει. Το λέω, το είδαμε πριν, δεν ξέρω αν θα έρθουνε. Αυτό δεν θα σου το πει ο ασθενής. Θα έρθει στο γιατρό η γυναίκα και θα πει: γιατρέ, κάνε κάτι. Δεν κοιμάται, με βρίζει, είναι επιθετικός, δεν μπορώ, κάτι πρέπει να γίνει. Ή μπορεί να έχει κατάθλιψη και να το αντιληφθείτε κι εσείς ο ίδιος και ας μη σας το πούνε. Ναι, είναι οι ορμόνες. Σε προπτική μελέτη παρατήρησης βέβαια, 3 χρόνια, είδανε ότι δεν ξέρω, δεν υπήρχε καμία διαφορά.
Δηλαδή, τι θέλω να πω, είτε παίρναν ορμόνες είτε δεν παίρναν, δεν είχαν διαφορά. Μήπως μωρέ είναι ο ασθενής που είναι ηλικιωμένος ούτως ή άλλως, έχει προβλήματα υγείας και αυτό του προκαλεί όλες τις διαταρχές και δεν είναι οι ορμόνες. Άρα, εντάξει, τι ψάχνεις εσύ σαν ουρολόγος, επειδή του τις έδωσες να του αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα. Αυτό έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν υπάρχει recommendation από καμία εταιρεία. Άσκηση. Περίεργο, αλλά άσκηση. Μπορεί να βοηθήσει. Διάφορες μελέτες σε διάφορα περιοδικά. Και review articles με υψηλό σχετικά level of evidence έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει. Πάλι το πρόγραμμα που λέγαμε πριν, αυτός ο Κούλος Ρίντ έχει κάνει αρκετή μελέτη στην άσκηση και σε όλη αυτή την καλή υγεία για επιπλοκές από ορμόνες. Η ψυχοθεραπεία, τα αντικαταθλιπτικά, θα μπορούσε να βοηθήσει και τα hot flashes όπως είδαμε πριν. Τώρα αυτό το είδα, το ρεμερών, ότι μπορεί να βοηθήσει και το σεξ. Δεν ξέρω αν κάποιος το ανδρολογικό κομμάτι έχει άποψη προσωπική. Έτσι περιγράφεται πάντως από τον κύριο Φουρνιέ στο τζάμα. Πολύ γρήγορα, expert opinion, ένας ασθενής για να αποφύγει τα καρδιαγγειακά, καλή υγεία, χοντρά-χοντρά, και ίσως άμα δώσεις μετφορμίνη σε αυτή την μικρό αριθμό ασθενών, μονοκεντρική, θα βοηθήσει τους ασθενείς, τους διαβητικούς όμως, όχι τους μη διαβητικούς, να είναι καλύτερα. Μην ξεχνάτε όμως αυτά, όλα αυτά μπορούν να έχουν έναν πιο υγιή, πιο χαρούμενο ασθενή, με λιγότερα προβλήματα. Η άσκηση είναι πολύ σημαντική, το έχουν αποδείξει πολλοί για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ασθενής. Θα βοηθήσει σε πάρα πολλά και όλα. Ίσως κάποιος θα μπορούσε να μου πει τον Ντεγκαρέλιξ. Ναι, εντάξει, το λέμε. Ίσως καλύτερο προφίλ για τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Είναι όμως post-hoc η ανάλυση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο recommendation ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε κάποια ερώτηση, κάποια άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που εσείς έχετε δει στο ιατρείο και δεν την είπα, ή κάτι που έχετε κάνει και έχει φανεί αποτελεσματικό? Ασθενής με άνοια και ορμονικό χειρισμό. Πώς το χειρίζεις? Εντάξει, θεωρητικά τον είδαμε πριν. Ήταν σε αυτή την ομάδα των psychological διαφοροποιήσεων και cognitive διαφοροποιήσεων. Δεν υπάρχουν recommendation. Η άνοια ούτως ή άλλως είναι. Γιατί οι συγγενείς ρωτάνε, δεν είμαστε σίγουροι ότι οφείλεται στις ορμόνες. Αυτό του επιδεινώνει την κατάσταση. Θα μπορούσε. Ποια είναι η θεραπεία της άνοιας όμως? Δεν έχει. Ούτως ή άλλως. Δεν έχει. Οδυσσέα, για να σου απαντήσω εγώ, θα τον βγάλει για jogging και θα χαθεί στον δρόμο, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως είναι για αυτό το κομμάτι με την άνοια. Υπάρχουν αρκετοί πλέον που πριν αρχίσουν τέτοιου είδους θεραπεία τον στέλνουν στον νευρολόγο για μια εκτίμηση. Συγκριτική. Με τα απλά ερωτηματολόγια τα οποία υπάρχουν για αυτή την ιστορία. Και από ό,τι φαίνεται η πρώιμη αναγνώριση κάποιων ανθρώπων που έχουν υποκλινικά προβλήματα μπορεί να βοηθήσει λιγάκι σε αυτό το πράγμα. Ότι έχεις πολλά να κάνεις εν προκειμένου. Νομίζω, μια και λείπει ο κύριος Χατζηχρήστου, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Δελιγιάννη. Ήταν εξαιρετικά αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Πρέπει να λέμε και άλλα πράγματα στον άρρωστό μας, εκτός από το να του γράφουμε την συνταγούλα για να κάνει τον ορμονικό αποκλεισμό.